Κύριε Καπραβέλε, πώς έχουν τα πράγματα? Ποια είναι η εικόνα σας? Προσπαθούμε με μεγάλη ψυχραιμία να σας μεταφέρουμε αυτή την εικόνα που δυστυχώς εξακολουθεί να πιέζει τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακόμη και το βράδυ, μεγάλος αγώνας να βρεθεί μια κλίνη εντατικής για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας από την περιφέρεια. Είναι μεγάλος ο όγκος, κύριε Παυλόπουλε, των ασθενών που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος. Και η ανάγκη για εξέβρεση μιας κλίνης εντατικής είναι πολύ μεγάλη. Ακόμα δυστυχώς βλέπουμε την τρομερή πίεση προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν λέει να κοπάσει αυτό το κύμα, και η μεγάλη μας ανησυχία είναι βλέποντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών που νοσηλεύουμε, είναι ότι η διασπορά, η κρυφή διασπορά μέσα στην κοινωνία είναι πολύ μεγάλη. Κάθε ένας που μπαίνει μέσα στην εντατική έχει πίσω του βουβά κρούσματα, έχει πίσω του τη γυναίκα του, έχει πίσω το παιδί του, που είναι και αυτό θετικό. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Κύριε Καπραβέλε, σε συνεργασία φυσικά και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που διεξάγει που αναλύει τα δεδομένα, δεν φαίνεται ότι έχουμε μια πτώση των ενεργών κρούσματων στην πόλη? Ακούστε σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό σας δίνει έτσι μια, πώς να το πω, μια ανάσα σε όλους εσάς τους γιατρούς που είστε. Η ανάσα η δική μας θα βγει μέσα από τους νοσηλευόμενους. Έχουμε πιο αντικειμενική εικόνα. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν προβλέψεις. Ναι. Και το Πανεπιστήμιο, ναι, και η ΟΔΗ κάνει πρόβλεψη. Αυτό που σας μεταφέρουμε και η ανησυχία μας είναι ότι αυτοί που νοσηλεύουμε εμείς, αυτοί που μπαίνουν στις εντατικές, δεν είναι μεμονωμένα κρούσματα. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η ευρύτατη διασπορά που έχει. Γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε αυτό που ακούμε για άρση περιοριστικών μέτρων. Μα πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Η πολιτεία πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε αυτό το θέμα, όπως και οι πολίτες μας πρέπει να είναι πολύ υπεύθυνοι. Τι φοβάστε, κύριε Καπραβέλε? Φοβάμαι το εξής, ότι με το καλό ο μήνας Δεκέμβρης θα μας απαλύνει λίγο. Αλλά το θέμα δεν είναι να μειώσουμε τους εισαγόμενους. Είναι μη τους αυξήσουμε σε χρόνο πολύ μικρό. Μήπως δηλαδή τα περιοριστικά μέτρα δεν είναι πάλι τα κατάλληλα και οι πολίτες μας χαλαρώσουν. Διότι δεν θα αντέξουμε άλλο, κύριε Παυλόπουλε. Πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν μια τραγωδία, μια εφιαλτική τραγωδία. Δεν θέλουμε να την ξαναζήσουμε και απευθυνόμαστε και προς τους πολίτες και προς την πολιτεία. Προσοχή και στο αυτοπεριορισμό και στα περιοριστικά μέτρα. Μέχρι να τελειώσει αυτή η πανδημία, μέχρι δηλαδή ο ιός να σταματήσει να έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, εμείς θα μιλάμε πάντοτε προσοχή στα περιοριστικά μέτρα, προσοχή στις μάσκες, προσοχή στις αποστάσεις, γιατί αυτή η πίεση και αυτό που είδαμε να χάνονται συνάνθρωποι μας, μας έχει συγκλονίσει, κύριε Παυλόπουλε. Νομίζω ότι αυτό που εισηγείστε καθημερινά κι εσείς και ζητάτε είναι να μην αρθεί το lockdown στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλετε... Μα δεν το βλέπουμε μέσα από τους νεκρούς μας. Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια ξεκάθαρη εικόνα. Δηλαδή να δούμε μια άσπρη μέρα. Είναι θολή η μέρα ακόμα για να σας πούμε άρση των περιορισμών. Και προς Θεού, αφού υπάρχει αυτή η διασπορά, να μην λειτουργήσουν οι εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Θα είναι καταστροφικό. Ποιες είναι αυτές, κύριε Καπραβέλε? Αυτές που ξέρετε όλοι. Αυτές που γίνουν συναθρήσεις. Δεν είναι και άλλοι ειδικοί που μπορούν να σας πούν. Αλλά ό,τι έχει αυτή τη στιγμή, ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, είναι να διευκολύνουμε τον ιό μέσα από αυτές τις εστίες υπερμετάδοσης. Έρχονται στη Θεσσαλονίκη ασθενείς από περιφερειακά νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχουν κλίνες και δεν χωρούν οι ασθενείς στα κρεβάτια, ή έρχονται εκεί γιατί είναι σοβαρότερα περιστατικά και χρειάζεται μια πιο εξειδικευμένη νοσηλεία? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί έρχονται από την περιφέρεια στη Θεσσαλονίκη? Κύριε Κουτροκόη, να σας πω πραγματικά με μεγάλο σεβασμό. Χτες είχαμε έναν αγώνα δρόμου με την Φλόρινα. Συνάνθρωποι μας εκεί, σε βαρύτατη κατάσταση,
διασωληνωμένοι σε μη μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακριβώς οι συνάδελφοι εκεί να δώνουν απεγνωσμένα αγώνα να κρατήσουν στη ζωή δύο σχετικά μεσήλικες ανθρώπους. Ο αγώνας να βρούμε κρεβάτι εμείς εδώ συγκλονιστικός για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε. Μέχρι και τις πρωινές ώρες δίναμε αυτή τη μάχη να κάνουμε τη διακίνηση αυτή την περιβόητη που ακούτε, γιατί δεν υπάρχουν κλίνες εντατικής. Διακίνηση κάνουμε, κυρία Κουτροκόη, και διακίνηση ξέρετε τι σημαίνει. Κάποιοι κερδίζουν τη ζωή και κάποιοι τη χάνουν. Έτσι βρίσκεται κρεβάτι πλέον στις μονάδες μας εντατικής θεραπείας. Τι να δούμε εμείς άρση περιοριστικών μέτρων αυτή τη στιγμή? Πώς θα τη δούμε? Μάλιστα. Για πάμε και στον κύριο Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας, να μας μεταφέρει τη δική του εικόνα αλλά και τη δική του εκτίμηση για το αν μπορούμε, αν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις προκειμένου να χαλαρώσουν τα μέτρα ή όχι, κύριε πρόεδρε. Εάν αλλάξετε το όνομα της πόλης, αντί για Θεσσαλονίκη βάλετε Λάρισα, είναι ακριβώς αυτά που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Είναι η ίδια δραματική κατάσταση και εδώ, με τις ΜΕΘ να ασφικτιούν. Δύο μονάδες εντατικής θεραπείας, 18 κρεβάτια στο Πανεπιστημιακό, 27 στο Γενικό Νοσοκομείο. Και αν καμιά φορά αδειάζει κάποιο κρεβάτι, είτε λόγω αποσωλήνωσης κάποιου συμπολίτη μας ή λόγω θανάτου, γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα. Δεχόμαστε και πίεση από τη Δυτική Μακεδονία όταν αδειάζει κάποιο κρεβάτι. Τα δικά μας περιστατικά στην ευρύτερη πέμπτη υγειονομική περιφέρεια, που είναι η Θεσσαλία, Λαμία και Χαλκίδα, είναι σχεδόν πάντα γεμάτα και πολλές φορές χρειάζεται να διακομίσουμε τους ασθενείς από Αττική και κάτω. Νομίζω και σε εμάς εδώ μια ελαφριά πτωτική πορεία του αριθμού των κρουσμάτων δεν μας δίνει αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να μιλάμε για γρήγορη άρση των περιοριστικών μέτρων. Επίσης, μια πολύ μικρή, να το πω έτσι, μείωση των εισαγωγών είναι ένα καλό σημάδι. Δυστυχώς όμως οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι δεν μας επιτρέπουν καν να σκεφτούμε και να συζητήσουμε για το πότε θα πρέπει να ανοίξουμε. Και όπως είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος, μια ενδεχόμενη βεβαιασμένη τέτοια κίνηση μπορεί να μας υποτροπιάσει αυτή την κατάσταση όλοι που ζούμε αυτή τη στιγμή στο δεύτερο κύμα και ενδεχομένως σε ένα πολύ γρήγορο τρίτο κύμα να πάμε, έτσι να το πω λαϊκά, στραπατσαρισμένοι. Εκεί το σύστημα δεν θα αντέξει, θα καταρρεύσει. Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι για όσους μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και από ό,τι μας λέτε εσείς δηλαδή, ό,τι μπορούμε να μάθουμε κι εμείς, μένουν αρκετές ημέρες μέσα οι ασθενείς. Και αυτό είναι που δυσκολεύει πάρα πολύ και την εξέβρεση των κλινών, των κρεβατιών, ακόμη και για εκείνους που δεν χρειάζεται να μπουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, που χρειάζονται απλούς θαλάμους. Ακόμη και εκεί φαίνεται ότι επειδή παραμένουν πολύ διάστημα στο νοσοκομείο, έχετε πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πρόβλημα, γιατί και στους απλούς θαλάμους, μην νομίζετε ότι είναι όλοι, να το πω έτσι, σε μέτρια βαρύτητας ασθενείς από συμπτώματα. Πολλοί από αυτούς είναι αναγκαστικά στους απλούς θαλάμους, αυτό λέτε. Ακριβώς, αναγκαστικά. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι και καμιά φορά έχουμε και διασωληνωμένους εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που μας λέτε και ο κύριος Καμπραβέλος και ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ότι μπορεί αριθμητικά να έχουμε μια σχετική μείωση των κρουσμάτων, όμως οι διασωληνώσεις και τα βαριά περιστατικά που έχονται από τα όσα συνέβησαν τρεις εβδομάδες πίσω έχουν ακόμη ουρά και το σύστημα δεν θα αντέξει μια νέα υποτροπή. Αυτό λέτε, κύριε Καπραβέλε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν ακριβώς, θα αντέξουμε ακριβώς, να γίνει νέα ζημιά. Είναι αδιανόητο, δεν μπορούμε και πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη τους ότι αυτό που βλέπετε όρθιο το σύστημα που είδε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, πραγματικά με αυτό τη συγκλονιστική αυταπάρνηση των συναδέλφων μου, όλων των ειδικοτήτων, του νοσηλευτικού προσωπικού, έχουμε κάποια όρια ψυχικής αντοχής, είναι αδύνατο να αντέξουμε πάλι μια τέτοια μεγάλη πίεση. Και προσέξτε, τη Δευτέρα δεν πρέπει κανείς να μιλάει και την Τρίτη για κρούσματα, διότι το δείγμα είναι πολύ μικρό.
Απλά συγκριτικά με άλλες Δευτέρες, ναι. Γιατρέ, είναι λίγο μειωμένα. Μα ξέρετε πώς βλέπουμε κι εμείς, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Και εμείς βλέπουμε αυτό, προσπαθούμε να δούμε μια ελπίδα. Αλλά δεν τη βλέπουμε στους δικούς μας τους ασθενείς. Υπάρχει πολύ κρυφά κρούσματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν ότι όλοι έχουμε καταλάβει, το λέει 2-3 φορές ο κύριος Καπραβέλος, το λέει και ο κύριος Γιαννακόπουλος, όλοι έχουμε καταλάβει ότι αυτή η ιστορία με τα κρούσματα έχει ασάφειες μέσα. Ναι, δεν ναι. Λέω για διπλά βιβλία, λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα. Ναι. Ενώ οι άνθρωποι που είναι εκεί, οι άνθρωποι που είναι στις εντατικές, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα εισερχόμενα στα νοσοκομεία, έχουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που ενδεχομένως αποτυπώνεται από την αυξομοίωση των αριθμών των κρουσμάτων. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και έκανε λόγο και νομίζω ότι αναφέρεστε και στα πολλά πλέον, στα ορφανά κρούσματα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα ορφανά συμπτωματικά κρούσματα, τα ενεργά κρούσματα, αυτά που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ούτε καν ο ΕΟΔΗ. Έτσι, που βλέπουμε είναι δύσκολο. Εμείς, δεν πηγαίνει για τεστ. Ακριβώς. Βλέπουμε τις συνέπειες εμείς, τις συνέπειες αυτού του βουβού κύματος που υπάρχει. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Η εικόνα δεν αλλάζει. Παρόλο που είμαστε πέμπτη εβδομάδα, μπαίνουμε σε καραντίνα. Δεν αλλάζει η εικόνα να δούμε αυτή ακριβώς τη μείωση που θα μας ανακούφιζε όλους. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Και αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέμε, η συζήτηση όσο αναγκαία και να είναι άρση περιοριστικών μέτρων, γιατί ναι. Η κοινωνία πρέπει να ανασάνει, πρέπει να σταθεί. Ζημιά δεν πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Ζημιά, κύριε Γιαννακόπουλε. Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Αυτή η κρυφή διασπορά δεν αφορά μόνο τα ορφανά κρούσματα. Να σας πω έτσι ρεαλιστικά, όχι σαν γιατρός, αλλά από την εμπειρία μας σε φίλους. Είναι μια οικογένεια τριμελής ή τετραμελής. Είναι ο πατέρας θετικός, όλιγος συμπτωματικός. Τα παιδιά και η σύζυγος παρουσιάζουν ή δεν παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα. Αυτοί δεν κάνουν ούτε καν τεστ, ούτε καν καταγράφονται ως κρούσματα. Ναι, οπότε ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα, όχι με την έννοια της αλλίωσης. Δίπλο αλλίωσης και δίπλο εγγραφής ή μαγειρέματος. Αυτό είναι μακριά από μας. Νομίζω ότι οι επιστήμονες στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχουν την ικανότητα να κρίνουν αν τα στοιχεία που τους δίνονται είναι πραγματικά ή όχι. Λέτε ότι εξ αντικειμένου η εικόνα δεν μπορεί να είναι απόλυτος ασφαλής που δίδεται. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί αν τυχόν δεν έχουν πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα και αξιόπιστα και ασφαλή, σαφώς και οι γνωμοδοτήσεις θα απέχουν παρασάγκας από αυτό που, από την πραγματικότητα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και τον κύριο Καλημέρα. Και τον κύριο Καπραβέλο. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη σας. Ευχαριστούμε πολύ.